Οι γιορτές Παλιάς Πόλης ξεκίνησαν το 1991 και πραγματοποιούνται κάθε χρόνο την πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη. Το όνομά τους το έλαβαν για τον λόγο ότι το μεγαλύτερο μέρος των εκδηλώσεων αυτών πραγματοποιείται στο παραδοσιακό διατηρηταίο οικισμό της Ξάνθης. Περισσότερες πληροφορίες όμως για τον θεσμό αυτό και τις εκδηλώσεις που περιλαμβάνει θα μας δώσει ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Κέντρου Ξάνθης, ο κύριος Ηλίας Ασκαρίδης. Καλησπέρα, κύριε Ασκαρίδη. Καλησπέρα σας. Θα θέλαμε να μας πείτε περισσότερα για τον θεσμό αυτό που αριθμεί πλέον 31 χρόνια. Πολύ σωστά, όπως το λέτε, 31 χρόνια γιορτές Παλιάς Πόλης, μετά από 2,5 χρόνια όμως πάυσης λόγω του κορονοϊού. Όπως βλέπετε, μπαίνουμε στην καθημερινότητα, αλλά βέβαια, όπως γνωρίζουμε, τα κρούσματα ανεβαίνουν. Αλλά βέβαια, πρώτο ο Θεός, είμαστε υποχρεωμένοι, όπως και παντού όπως γίνονται, να γίνει αυτός ο μεγάλος ο θεσμός. Έχουμε βέβαια όμως να πάνε όλα καλά. Από εκεί και πέρα, πρώτα είναι η υγεία και μετά είναι η διασκέδαση, όπως το λέω. Κύριε Ασκαρίδη, τι περιλαμβάνουν οι φετινές εκδηλώσεις? Φέτος το πρόγραμμα μας, με το που βγήκε, να πω την αλήθεια, ότι ο κόσμος λέει ότι είναι πάρα πολύ εμπλουτισμένο και πάρα πολύ καλό. Βέβαια όμως δεν θα το κρίνω εγώ, θα το κρίνει ο κόσμος. Ξεκινάμε Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου με την έναρξή μας, η οποία θα είναι ο κύριος Χρήστος Νικολόπουλος, που θα συνοδεύει τις τρεις μεγάλες κυρίες του ελληνικού τραγουδιού, την κυρία Λένη Βιτάλη, την κυρία Γλυκερία και την κυρία Πίτσα Παπαδοπούλου. Αυτό θα είναι για την έναρξή μας. Επίσης πάμε 4 Σεπτεμβρίου, Κυριακή, με τον κύριο Δημήτρη Ζερβουδάκη. Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου έχω αφιερώσει αυτή την ημέρα στους ξανθιώτες τραγουδιστές, αλλά και επίσης για πρώτη φορά θα τραγουδήσει και η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Ξάνθης με παραδοσιακά τραγούδια και με πολλά άλλα τραγούδια καταξιωμένων τραγουδιστών και συνθετών. Και την ίδια ημέρα θα τραγουδήσει και ο κύριος Αντώνης Μουσαδές, η κυρία Σμίκ και θα κλείσει η κυρία Μάνια Σλάνογλου. Την Τρίτη 6 του μηνός, βραδιά λαογραφίας όπως κάθε χρόνο για τους συλλόγους μας, για να χορέψουν και να θυμηθούμε λίγο και την παράδοσή μας, γιατί εδώ και 2,5 χρόνια αυτοί οι άνθρωποι, να πω την αλήθεια, δεν μπόρεσαν να χορέψουν καθόλου. Εύχομαι όλα να πάνε καλά. Τετάρτη, στα 7 Σεπτεμβρίου, μουσική θησαυρή για τα 100 χρόνια της Σμύρνης, του Πόντου και της Ανατολικά τραγούδια και πολλά άλλα θρακιώτικα. 8 Σεπτεμβρίου, τον κύριο Μανώλη Κονταρό. Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου, με τον Κώστα Χατζή. Και κλείσιμο Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου με το Μιχάλη μας Χατζηγιάννη. Αυτό είναι το πρόγραμμα των συναυλιών. Και επίσης καθημερινά θα έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις, θα έχουμε πάρα πολλές παρουσιάσεις, όπως εκθέσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, χορευτικά σεμινάρια και πάρα πολλά άλλα. Ακόμα θα υπάρχει και διαγωνισμός τουρνουά πάρα πολλών δράσεων και καθημερινά θα έχουμε ξεναγήσεις για όλο τον οικισμό πάνω και για την παλιά μας την πόλη, για να έρθει ο κόσμος να περάσει όμορφα. Και να πω ότι θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους συλλόγους, γιατί θέλω να το τονίζω πάντα και είμαστε υποχρεωμένοι όλοι μας να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συλλόγους, στους εθελοντές και σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που τόσα χρόνια διατηρούν αυτούς τους μεγάλους τους θεσμούς, όπως είναι οι γιορτές Παλιάς Πόλης, όπως είναι το καρναβάλι μας. Φέτος είναι πολύ εμπλουτισμένο το πρόγραμμά μας, όπως σας έχω πει, πάρα πολλές δράσεις, οικαστικά, δρόμενα, πάρα πολλά πράγματα. Περιμένουμε όλο τον κόσμο να έρθει πραγματικά και από το εξωτερικό και από τη γύρω την περιοχή, να έρθει να περάσει όμορφα γιατί το χρειάζεται. Εγώ το μόνο που μπορώ να πω, να τους πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί κάθε χρόνο ερχόταν πάρα πολλοί κόσμος και μας τιμούσε. Βέβαια εδώ και 2,5 χρόνια, όπως έχω πει, υπήρχε αυτή η πάυση και δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Ήταν παγκόσμιο το κομμάτι. Το μόνο που μπορώ να πω, ευχαριστώ όλο τον κόσμο να έρθει να περάσει όμορφα. Κύριε Ασκαρίδη, αυτή ήταν και η επόμενή μου ερώτηση. Είναι ένας θεσμός που πάντοτε και παραδοσιακά συγκεντρώνει και από όμορους νομούς κόσμο. Έχουμε βέβαια και τους Βαλκάνιους τουρίστες, οι οποίοι μας χρησιμοποιούν την νομό Ροδόπης και της Ξάνθης περισσότερο σαν πέρασμα. Θα καταφέρουμε να προσελκύσουμε να δουν την παράδοσή μας αυτοί οι άνθρωποι? Βεβαίως και θα μπορέσουμε. Ήδη έχει βγει πρόγραμμα και κάθε χρόνο βγαίνει, και φέτος θα βγει πρόγραμμα και στα βουλγάρικα και στα ρουμάνικα και στα τουρκικά από τη γύρω περιοχή, γιατί σε αυτούς τους μεγάλους θεσμούς αυτοί οι άνθρωποι κάθε χρόνο μας επισκεπτόντουσαν, και από ό,τι είμαι ενημερωμένος υπάρχει ανταπόκριση και περιμένουμε πολύ κόσμο έξω από το εξωτερικό.
Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σκαρίδη. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή Παναγιά. Καλό 15 Αύγουστο. Η Παναγία μας να μας δίνει υγεία και ειρήνη και πιστεύω αν έχουμε υγεία και ειρήνη όλοι οι θεσμοί αυτοί θα γίνουν και όμορφα και ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ, κύριε Σκαρίδη. Γεια σας. Ευχαριστώ.